κάνει μια διαδρομή από την ημέρα που ξεκίνησα επαγγελματίας μέχρι σήμερα, είτε σε μουσεία, είτε σε γκαλερίες, είτε σε εθνικές πινακοθήκες. Μου κάνω αναδρομική, αντιπροσωπεύσα την Ελλάδα το 2004 και νομίζω ότι μετά από αυτή την πορεία στην ηλικία μου αρχίζει και μου τελειώνει ο χρόνος, αλλά έχουν και τόσο καινούργιες ιδέες, τόσο φρέσκες ιδέες που θέλω να τις προλάβω. Σε μια από τις προηγούμενες μου εκθέσεις ούτε καν πήγα στα εγγένεια. Νομίζω ότι χάνω χρόνο να βγαίνω έξω, να τρώω, να κάνω. Το τι με τρέφει αυτή τη στιγμή είναι να κάνω έργα. Όταν ξεκίνησε ο κορονοϊός, λόγω του ότι είμαι επικίνδυνη φάση, αποφάσισα ότι έπρεπε να έρθω στο πέρα παιδί να απομονωθώ. Ακύρωσα κάποιες υποχρεώσεις που είχα εδώ και στο εξωτερικό και ξεκίνησα να εργάζομαι δειλά-δειλά. Βρήκα ότι άρχισε να με ενδιαφέρει ο χώρος, να μου αρέσει αυτή η ηρεμία του περιπετειού και άρχισε να βγαίνουν διάφορα έργα. Και ερωτεύτηκα το πέρα παιδί, ερωτεύτηκα τον χώρο αυτό, ερωτεύτηκα τη φύση. Και όσον μένω, τόσο περισσότερο το αγαπώ και τόσο περισσότερο με εμπνέει. Ενώ στην Αθήνα έκανα βίντεο κλιπς, κατασκευές, τσιμέντα, σύρματα, μουσικές, όλα μου τα έργα ήταν πιο σκοτεινά, ήταν πιο καταθλιπτικά, γιατί είχα άλλα προβλήματα, έπαιρνουν άλλα προβλήματα. Όταν ήρθα εδώ, τα πρώτα έργα που έκανα εδώ ήταν συνέχεια τον προηγούμενο αναφορό. Μέσα στο πράσινο όμως, μέσα σε αυτόν τον δυνατό φως, μέσα σε αυτήν την ηρεμία και τα δέντρα γύρω, άρχισα σιγά σιγά να επηρεάζομαι από τον χώρο που είμαι. Όταν ζεις στην πόλη για χρόνια, ξεχάνεις τι άλλον υπάρχει γύρω. Γιατί ήδη ξυπνάς από το πρωί μέχρι το βράδυ και είναι ο θόρυβος, η υπερένταση, το έτσι, η τηλεόραση, η οποία στέλνει συνέχεια άσχημα μηνύματα. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από εκείνον τον πάχαλο που σε έχουν βάλει, εκείνον το κουτί που σε έχουν βάλει. Και αν πας να ξεφύγεις, έχουν τη λογαριασμή και σου θυμίζουν ότι για να υπάρχεις πρέπει να πληρώνεις. Η μια εκδρομή που θα πας δεν κάνει τη διαφορά. Πρέπει να βιώσεις τον χώρο. Και όσο βιώνω τη φύση, όσο βιώνω την απομόνωση, έρχεται και μου δίνει κίνητρα πώς μπορούσε, πόσο όμορφος μπορούσε να είναι ο κόσμος. Εμείς έχουμε το πιο πολύτιμο πράγμα που υπάρχει στο σύμπαν. Life. Είναι το μόνο αγαθό που ολόκληρο το σύμπαν δεν έχει. Και τι κάνουμε όμως. Σκοτώνουμε τη ζωή καθημερινά και είναι το πιο μεγάλο αγαθό του σύμπαντος. Έχουμε γίνει ατομιστές. Έχουμε γίνει ανθρώποι οι οποίοι δεν πρέπει να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Αλληλοσκοτωνόμαστε να είναι βλόγου και αιτίας. Και ψαχνόμαστε από εδώ, ψαχνόμαστε από εκεί. Σκοτώνουμε οτιδήποτε είναι ζωντανό, ακόμα και τους ανθρώπους, καθημερινά. Και έγινε μια συνήθεια, το τέρας δηλαδή έγινε πραγματικότητα. Ότι χίλιοι νεκροί την ημέρα δεν είναι τίποτα. Είναι τρίτη είδηση. Και δεν μίλα κανένας, δεν απαντά κανένας. Απλώς κάθονται για μέ και σιωπούν. Η σιωπή σημαίνει ότι είσαι ανύπαρκτος. Άρα έχουμε λαούς ανύπαρκτους. Δεν υπάρχουν πλέον ήρωες. Ζούμε στην εποχή του αντιηρωισμού. Δεν υπάρχουν πλέον ήρωες. Θεωρώ τον εαυτό μου έναν παρατηρητή των ανθρώπων και του γύρω μου. Δημιουργώ παραμύθια μες στο μυαλό μου, μύθους. Και αυτούς οι μύθοι που δημιουργώ
από τέρατα, από καλούς, από κακούς. Είναι αυτά όλα τα οποία θα μου δημιουργήσουν στις σκέψεις στο τέλος το θέμα που θα θέλω να πω, να φωνάξω. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να φωνάξεις. Να γράψεις συνθήματα στους στίχους, να βγεις στους δρόμους να φωνάζεις. Ο τρόπος που βρήκα εγώ να εκφράζομαι καλύτερα από τους υπόλοιπους άλλους είναι αυτό. Εγώ το τι έχω, ανεξαιρέτως το θέμα που διαλέγω, είναι η γραφή μου, η επιφάνεια του έργου. Δηλαδή, είτε έναν τοπίο κάνω, είτε έναν πρόσωπο κάνω, είτε έναν γυμνό κάνω ή κάτι, μια ολόκληρη αυτή, όταν δεις έργα μου μία φορά, καταλαβαίνεις ότι είναι δικά μου. Αν εξαιρέσεις αν το θέμα είναι διαφορετικό ή τα χρώματα είναι διαφορετικά. Δηλαδή, δεν βασίζουμε να με καταλαβαίνουν από το περίγραμμα του έργου, αλλά από την πινελιά του έργου. Και αυτό είναι το πράγμα το πιο σημαντικό για μένα. Τα υπόλοιπα άλλα, αν είναι καλό σχέδιο, αν είναι κακό σχέδιο, μου είναι αδιάφορα. Όλοι οι καλλιτέχνες στην αρχή τους έχουν όλοι αμφιβολίες για τον εαυτό τους, για αυτό που κάνουν κλπ. Σήμερα που έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά τα πράγματα, στα 75 χρόνια μας, 76 χρόνια μας, αυτή είναι η ώρα που πρέπει να δουλέψεις. Γιατί τώρα δεν έχει σημασία αν θα μου πει ο άλλος, ρε, εσύ ξέρεις, δεν έχει σημασία. Σημασία είναι το ταξίδι. Και δόξα σε Θεός, έκανα ένα μεγάλο ταξίδι για να καθίσω εδώ να κάνω ένα πιο μεγάλο ταξίδι και τα υπόλοιπα άλλα τα έχω αφαιρέσει από τη ζωή μου και τα θεωρώ χαμένος χρόνος. Όπως το έργο έχει την κατάλληλη στιγμή και ο καλλιτέχνης σε ηλικιακά έχει την κατάλληλη στιγμή να κάνει κάτι άλλο από το να ζει σε ένα διαμέρισμα, να πηγαίνει σε εκθέσεις, να πίνει, να τρώει όλα αυτά τα ενδιαφέροντα, τα αυτά που τα κάναμε το 80, τα κάναμε το 60, τα κάναμε το 70, το κάναμε το 90, τα κάναμε, τα ξανακάναμε, συζητούσαμε, ξανασυζητούσαμε και τελικά όλοι καταλήξαμε μπου. Γεροντάκια με 350 ευρώ σύνταξη. Δεν ξέρω τι θα κάνω αύριο, αλλά ξέρω ότι κάτι θα κάνω. Δεν μπορώ να μην κάνω τίποτα.